Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Συνολικά πάνω από 1.700.000 φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί στο TaxisNet, με τις περισσότερες από αυτές να έχουν ήδη εκαθαριστεί. Ο ρυθμός της υποβολής των δηλώσεων έχει αυξηθεί σημαντικά και πλέον σε καθημερινή βάση μπαίνουν στο σύστημα περίπου 100.000 δηλώσεις. Από τις δηλώσεις αυτές λοιπόν που έχουν υποβληθεί, 574.000 είναι χρεωστικές και αντιστοιχούν σε φόρο 411 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο απλά, ο μέσος όρος φόρου αναεκαθαριστικό διαμορφώνεται στα 716 ευρώ. Μεγάλο μέρος του φόρου προέρχεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβαρύνει όσους έχουν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό άνω των 12.000 ευρώ. Στη τελική ευθεία μπαίνει για άλλη μια φορά η διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Την ερχόμενη 5η, 7 Ιουνίου, οι Κινέζικοι όμιλοι Φωσούν και Γκόνγκ Μπάο θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για το 75% της εταιρείας, με τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας να εκτιμούν πως ο προτιμητέος επενδυτής θα έχει αναδειχθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου και ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 3 μηνών. Βασικός στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, είναι να αποφευθεί με κάθε τρόπο μια επανάληψη του φιάσκου με την Εξίν. Γι' αυτό το λόγο, Φωσούν και Γκόνγκ Μπάο θα κληθούν να πείσουν εκ των προτέρων ότι διαθέτουν την κατάλληλη οικονομική επάρκεια για να προχωρήσουν στην εξαγορά και ότι έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες ρυθμίσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την φορητότητα αριθμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας με στόχο την επίλυση προβλημάτων που είχαν εντοπιστεί στην προηγούμενη διαδικασία. Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες ρυθμίσεις, ο συνδρομητής που έχει συνάψει σύμβαση είτε από απόσταση, τηλεφωνικά δηλαδή μέσω διαδικτύου ή fax, είτε εκτός καταστήματος, παραδείγματος χάρη μέσω αντιπροσώπου της εταιρείας στον χώρο του συνδρομητή, έχει δικαίωμα να επαναχωρήσει αζημίως και χωρίς εξηγήσεις, ακυρώνοντας την αίτηση φορητότητας αριθμού που έχει υποβάλει. Οι παραπάνω δυνατότητες ισχύουν για διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την σύναψη της σύμβασης. Το insider.gr σας δίνει κάποιες καλές συμβουλές για το τι πρέπει να προσέχετε όταν αλλάζετε πάροχο τηλεφωνίας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει σε 779,03 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,06%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.